συμπατριώτες, συμπατριώτισσες. Θέλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για τον άψογο τρόπο διεξαγωγής των καθοριστικών για το αύριο εκλογών. Ο λαός έδωσε την ετοιμιγορία του. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτο σεβαστό, αλλά και καθοριστικό της ευθύνης των όσων έτυχαν της εμπιστοσύνης του. Θέλω να συγχαρώ όλα τα κόμματα που έτυχαν της ψήφου εμπιστοσύνης του λαού. Ξεχωριστά συγχαρητήρια θα ήθελα να απευθύνω στην καθεμιά και τον καθένα που εξελέγησαν, αλλά και σ' όσους με την υποψηφιότητά τους έχουν συνεισφέρει στην εκλογική διαδικασία. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πως άλλο η προεκλογική διαδικασία και άλλο η επόμενη μέρα των εκλογών. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από μια δεδομένη, έντονη προβολή θέσεων ή σε μια εντός ή και πολλές φορές εκτός ορίων κριτική. Η επόμενη όμως των εκλογών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από το αίσθημα αυξημένης ευθύνης έναντι της πατρίδας μας από όλους. Γι' αυτό και επικαλούμε τον πατριωτισμό που διακρίνει ή πρέπει να διακρίνει την κάθε πολιτική δύναμη προκειμένου πέραν προεκλογικών σκοπομιμοτήτων να ανταποκριθούμε στην εντολή του λαού. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαι αποφασισμένος να κινηθώ. Ήδη, και θέλω να το εκφράσω απόψε, έχω την πρόθεση να καλέσω τους αρχηγούς των κομμάτων της Νέας Βουλής, ώστε να αναζητήσουμε από κοινού, σε κλίμα συνένεσης και συνεννόησης, τον οδικό χάρτη για το αύριο της πατρίδας μας. Δεν έχουμε, φίλες και φίλοι, την πολυτέλεια του χρόνου. Οφείλουμε να δράσουμε άμεσα για την προκοπή και την ευημερία του κυπριακού λαού. Να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις προσδοκίες του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα τι έχει ψηφίσει, τι έχει επιλέξει. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που συνέβαλαν στην καθόλου άψογη εκλογική διαδικασία. Σας καλώ από αύριο όλοι μαζί να προχωρήσουμε για το καλό της πατρίδας μας. Για την Κύπρο του αύριο. Σας ευχαριστώ.